Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Όλες αυτές τις μέρες η κυβέρνηση προσπάθησε να αποκρύψει πίσω από την αποθέωση της ατομικής ευθύνης τις μεγάλες κρατικές ελλείψεις, καθώς και το γεγονός ότι τα μεγάλα θύματα της πανδημίας παραμένουν οι εργαζόμενοι. Παρά τις προσπάθειες να παρουσιάσει ότι δήθεν όλοι θα μοιραστούμε με δίκαιο τρόπο τα βάρη της κρίσης, όσο δίκαια μοιράστηκαν τα βάρη και τα προηγούμενα χρόνια της κρίσης, και όταν δήθεν έγιναν σε δύο μήνες, και ότι δήθεν έγιναν σε δύο μήνες όσα για χρόνια ολόκληρα δεν είχαν γίνει για τη στήριξη της δημόσιας υγείας, η πραγματικότητα είναι αμήλικτη και δείχνει μια εντελώς διαφορετική εικόνα. Για τη στήριξη της δημόσιας υγείας δεν γίνεται παρά με ένα επαρκές και θωρακισμένο σύστημα με όλα τα απαραίτητα μέσα και προσωπικό. Μόνιμα, όχι έκτακτα και με μπαλώματα, που να μπορεί να διαχειριστεί και αυτή την έκτακτη κατάσταση και όχι βέβαια σε βάρος των χρονίων ή άλλων εκτάκτων ασθενών που σήμερα περιμένουν υπομονετικά στο σπίτι για να νοσηλευθούν. Ακόμα περισσότερο παραμένει και διωγγώνεται η ανασφάλεια, η πλήρης αποσάρθρωση των εργασιακών σχέσεων και η ανεργία που δείχνουν για ποιον γράφεται το λογαριασμό και αυτής της κρίσης. Αυτό το προσανατολισμό έχουν όλα τα μέχρι τώρα μέτρα της κυβέρνησης. Η μερίδα του λέοντος των ενισχύσεων δίνεται στις μεγάλες καπιταλιστικές επιχειρήσεις, τόσο με ζεστό χρήμα και διευκολύνσεις, όσο και με μέτρα που έχουν στραμμένο το βλέμμα στην επόμενη μέρα. Γιατί εκτός από τις 100.000 περίπου απολύσεις του διαστήματος αυτού που αποδεχτήκατε σαν παράπλευρη απώλεια, τους χιλιάδες εποχιακούς εργαζόμενους που παραμένουν στην αβεβαιότητα χωρίς ουσιαστική στήριξη, η πανδημία εξελίχθηκε σε πρώτη τάξης ευκαιρία για να νομιμοποιήσετε πάγιες απαιτήσεις της εργοδοσίας για περαιτέρω ελαστικοποίηση των εργασιακών σχέσεων, εκπεριτροπής εργασία, τα ωράρια λάστιχα που διευρύνθηκαν και με την τηλεργασία και όλα αυτά βαφτίστηκαν διαστόματος του Πρωθυπουργού ως πυροδότες διαρκών μεταρρυθμίσεων, επιβεβαιώνοντας τις ανησυχίες των εργαζομένων ότι για άλλη μια φορά τα έκτακτα αυτά μέτρα δεν σκοπεύετε να τα ανακαλέσετε. Πάντα στο όνομα της επιβίωσης των επιχειρήσεων. Βέβαια για την επιβίωση των εργαζομένων ούτε λόγος δεν γίνεται. Σε αυτή τη δήθεν δίκαιη κατανομή των βαρών εντάξατε και την απαράδεκτη μετάθεση του χρόνου καταβολής του δώρου Πάσχα των εργαζομένων για το καλοκαίρι. Με τα δεδουλευμένα των εργαζομένων κάνετε κυμπαριλή και στα αφεντικά. Είναι λοιπόν τόσα τα επιτεύγματα του Υπουργού Εργασίας που δεν μας ξάφνιασε και τόσο το νέο επεισόδιο με τα βάουτσερ για γέλια και για κλάματα για τους επιστήμονες. Δεν είστε οι πρώτοι εξάλλου που εκμεταλλεύεστε την ανέχεια των εργαζομένων για να μοιράσετε ζεστό χρήμα στους μεγαλοεπιχειρηματίες της ιδιωτικής εκπαίδευσης. Ούτε καινούριο βέβαια είναι ότι η εμπορευματοποίηση της εκπαίδευσης γεννάει πολλαπλές εκπτώσεις στο όνομα του κέρδους. Αυτό όμως που τελικά εντυπωσιάζει είναι το θράσος της κυβέρνησης να συνεχίζει τον εμπαιγμό προς τους αυτοαπασχολούμενους επιστήμονες που ακόμα και τώρα δεν τους δίνεται ολόκληρο το έκτακτο βοήθημα αλλά τους λέτε πάρτε τα 600 ευρώ λες και τους κάνετε και χάρη. Σε παρόμοια μοίρα βρίσκονται και οι μικρομεσαίοι αγρότες και οι μικροί αλλοίς αυτούς που τους αφήσατε παντελώς απροστάτευτους. Όπως βέβαια και πολλούς άλλους κλάδους που ενώ φαινομενικά δεν εντάσσονται σε αυτούς για τους οποίους επιβάλλονται περιορισμοί της δραστηριότητάς τους, μαστίζονται όμως από τη γενικευμένη αναδουλειά. Από αυτή την άποψη θεωρούμε ότι τα οριζόντια μέτρα που ανακοινώνεται με βάση τους κλάδους δραστηριότητας δεν δίνουν ουσιαστική στήριξη σε αυτούς που πραγματικά το έχουν ανάγκη. Για παράδειγμα, μια σειρά μέτρα αναστολής οικονομικών υποχρεώσεων για ένα τετράμινο, για τους μικρούς επαγγελματίες που με το ζόρι βγάζουν τα έξοδα του μήνα, πώς θα τους επιτρέψει να τα πληρώσουν τους επόμενους μήνες μαζί με τις νέες τρέχουσες δόσεις σε φορεία, ασφαλιστικά ταμεία, σε τράπεζες. Επίσης, η πρόβλεψη για έκπτωση 25% στις οφειλές στην εφορία, που αφορά μόνο όσους έχουν τη δυνατότητα να τις καταβάλουν εμπρόθεσμα, εκ των πραγμάτων αποκλείει όλους αυτούς που βρέθηκαν ξαφνικά χωρίς εισόδημα. Τέτοιου είδους μέτρα έπρεπε να ξεκινάνε από τις μικροεπιχειρήσεις και τους αυτοαπασχολούμενους, πρώτα με προτεραιότητα αυτούς που έχουν εισόδημα κάτω των 12.000 ευρώ, και να συνδυάζεται βέβαια με μέτρα που θα διαμορφώνουν και ορισμένες προϋποθέσεις επιβίωσης για το αμέσως επόμενο διάστημα. Τέτοια μέτρα είναι για παράδειγμα το να απαλλαγούν από την καταβολή εισφορών για την ατομική τους ασφάλιση για το διάστημα από το Φλεβάρι μέχρι Μάη και όχι απλά αυτές να ανασταλούν για το επόμενο διάστημα χωρίς απώλεια των συνταξιοδοτικών τους δικαιωμάτων,
την επαναφορά του εφορολόγητου ορίου στα 12.000 ευρώ με προσάυξηση 3.000 ευρώ για κάθε παιδί, τη μη καταβολή του τέλους επιτιδεύματος και του ένφια τουλάχιστον για τα έτη 2019 και 2020 με προοπτική οριστική τους κατάργηση. Να θυμίσουμε ότι και αυτό ήταν ένα από τα έκτακτα μέτρα που έμειναν για πάντα. Τουλάχιστον ως το τέλος του χρόνου θα πρέπει να ανασταλούν προς το δημόσιο, τις τράπεζες, τις ΔΕΚΟ, όλοι οι πληστηριασμοί και κατασχέσεις, κάθε είδους αναγκαστικό μέτρο, κάθε είδους μέτρο αναγκαστικής ίσπραξης, οι διακοπές ηλεκτρικού ρεύματος και νερού. Ενώ έχετε αφήσει εντελώς απροστάτευτη την πρώτη λαϊκή κατοικία, σπεύδετε να ανοίξετε τα δικαστήρια για να ξεκινήσουν οι προσημειώσεις. Έλεος, πραγματικά. Η κυβέρνηση δείχνει μεγάλη απροθυμία να υλοποιήσει αυτά τα μέτρα προστασίας, τα οποία επανειλημμένα έχει προτείνει το ΚΚΕ. Βέβαια, η απροθυμία σας δεν ήταν ίδια σε ό,τι αφορά την προκλητική απαλλαγή των καναλαρχών από την ήδη μειωμένη ετήσια προσφορά τους. Και μάλιστα, αφού έχει προηγηθεί το δώρο των 11 εκατομμυρίων ευρώ που τους δώσετε με προηγούμενη πράξη νομοθετικού περιεχομένου για να μας υπενθυμίζουν πολύ σχολαστικά την ατομική μας ευθύνη. Τέτοια δώρα κάνατε όμως και στους εφοπλιστές, τους οποίους ενισχύσατε καταρχήν με 15 εκατομμύρια ζεστό χρήμα, χώρια από τα 130 εκατομμύρια της σταθερής επιδότησης, τα 150 εκατομμύρια από το μεταφορικό ισοδύναμο και άλλες πάγιες διευκολύνσεις, ενώ τα δώρα θα συνεχιστούν κατά βούληση με τις απευθείας αναθέσεις δρομολογίων που προβλέπονται στην πράξη νομοθετικού περιεχομένου. Ακόμα και στα λιμενικά τους τέλη προβλέψατε έκπτωση, λες και πλήρωναν πολλά μέχρι τώρα. Και παρά το τόσο χρήμα που έβαλαν στην τσέπη, αυτό δεν έφτασε για να πάρουν έστω τα στοιχειώδη μέτρα προστασίας για την υγεία των εργαζομένων και των επιβατών, όπως φάνηκε και από τις επανειλημμένες καταγγελίες των αυτεργατών, με πιο χαρακτηριστική την περίπτωση του πλοίου Βενιζέλος. Αντίθετα, από τα μέτρα που προτείνεται για την προστασία της ναυτικής εργασίας, δεν καλύπτουν μεγάλη μερίδα των αυτεργατών σε μια περίοδο όπου θεριεύουν οι απολύσεις και η ανασφάλεια λόγω και της παράτασης των μειωμένων οργανικών συνθέσεων. Όταν ήδη είναι γνωστό ότι χιλιάδες άνεργοι ναυτεργάτες δεν καταγράφονται καν από το κατεφημισμό γραφείων έβρεσης ναυτικής εργασίας και από τους καταγεγραμμένους μόνο στο 20% δίνεται το επίδομα ανεργίας. Πώς λοιπόν θα βοηθήσει αυτή η δίμενη παράταση? Ανέφερα και στη συζήτηση της Επιτροπής μια σειρά ναυτεργάτες από τα ποντοπόρα πλοία, τους πλοιάρχους και μηχανικούς των σχολών της ΑΕΝ και ΣΕΝ, τους ορομίζους και έκτακτους καθηγητές των σχολών αυτών και άλλους, που παραμένουν άνεργοι λόγω των συνθήκων και οι οποίοι αποκλείονται από την έκτακτη ενίσχυση που προβλέπει η πράξη νομοθετικού περιεχομένου. Αντίστοιχα, και για τις ρυθμίσεις για τους ΟΤΑ, είναι πραγματικά εμπεγμός σε μια περίοδο που αντικειμενικά υπάρχουν αυξημένες ανάγκες που πρέπει να καλυφθούν, να βαφτίζεστε ως ενίσχυση τη δυνατότητα να πάρουν προκαταβολικά το ποσό που δικαιούνται από τους κεντρικά αυτοτελείς πόρους, ενίσχυση που θα πρέπει να επιστρέψουν σε 18 δόσεις. Να αφαιρεθούν δηλαδή από τις επόμενες κρατικές ενισχύσεις που ήδη την τελευταία δεκαετία έχουν κατακρεουργηθεί και υπολείπονται κατά πολύ από τις ανάγκες. Εξίσου απαράδεκτη είναι η πρόβλεψη εκπεριφοράς των Δημοτικών και Περιφερειακών Συμβουλίων να μπορεί να γίνει με τη συμμετοχή μόνο των μισών μελών του. Η αρνητική πείρα που ήδη υπάρχει σε μια σειρά δήμους που αξιοποιείται ο τρόπος αυτός για να περνάνε με fast-track διαδικασίες αποφάσεις για μια σειρά σοβαρά ζητήματα, όπως η παραχώρηση τμήματων Αιγιαλού και παραλίες επιχειρηματίες, επιβεβαιώνει την ανησυχία που έχει εκφραστεί. Τα όρια συμμετοχής, το όριο συμμετοχής πρέπει να επανέρθει στα 2/3 των μελών και η εκπεριφορά συνεδρίαση να προβλέπεται μόνο για τα επίγοντα ζητήματα που αφορούν την έκτακτη κατάσταση. Θέλω να πω δύο λόγια για κάποιες από τις τροπολογίες, γιατί δεν προλαβαίνω να αναφερθώ σε όλα τα ζητήματα. Σε σχέση με τις τροπολογίες για την επέκταση της άδειας ειδικού σκοπού και για τους γονείς με αναπηρία, το θεωρούμε αυτονόητο, έπρεπε εξ αρχής να είχε προβλεφθεί, το είχαμε ζητήσει και συγκεκριμένα με ερώτηση από τις 2 Απριλίου. Όσον αφορά τώρα την τροπολογία για την επέκταση της έκπτωσης του ενοικίου στο 40%
για των φοιτητών. Ήταν απέτηση των φοιτητών να στηριχθούν και είναι λογικό να ζητάνε να στηριχθούν για την καταβολή των φοιτητικών ενοικίων. Ωστόσο, η πρόβλεψη για τις έκπτωσης του 40% και μάλιστα μόνο για τις περιπτώσεις των οικογενειών που ανήκουν στους πληττόμενους ΚΑΔ που έχει ανακοινώσει η κυβέρνηση, θεωρούμε ότι είναι μέτρο ελλιπές και πίσω από τις πραγματικές ανάγκες. Η πλειοψηφία των φοιτητών που έχει διαφορετικό τόπο καταγωγής και σπουδών αναγκάζεται να πληρώνει νίκη, το οποίο και πριν την πανδημία ήταν δυσβάστακτο. Δεν μπορεί να περιμένετε ότι και με τα 800 ευρώ, αν παίρνουν από το ειδικό βοήθημα, θα καλύψουν οι λαϊκές οικογένειες και τα ενίκια των παιδιών τους, που μπορεί να είναι και περισσότερα από ένα. Ζητάμε να δοθεί άμεσα στις οικογένειες των φοιτητών στεγαστικό επίδομα 800 ευρώ για κάθε φοιτητική στέγη, που να καλύπτει τους μήνες Μάρτιο και Απρίλιο, και όλο το διάστημα που τα πανεπιστήμια θα παραμείνουν κλειστά και οι φοιτητές έχουν επιστρέψει στα σπίτια τους. Να διαγραφούν τα δίδακτρα και τα τέλη σε μεταπτυχιακά και άλλα προγράμματα για το διάστημα που θα ισχύουν τα μέτρα διακοπής της λειτουργίας των ιδρυμάτων. Να πάρθουν όλα τα αναγκαία μέτρα για τη δωρεάν και ασφαλή διαμονή των φοιτητών που βρίσκονται στις εστίες. Άφησα στο τέλος τα μέτρα που αφορούν την ενίσχυση των δημόσιων δομών υγείας, γιατί εκεί είναι πραγματικά φανερή η αποσπασματικότητα με την οποία αντιμετωπίζει η κυβέρνηση την αδιαπραγμάτευτη ανάγκη του λαού της προστασίας της υγείας και της ζωής τους. Ο χρόνος που κερδίθηκε από τη συνέπεια που έδειξε ο λαός, τους περιορισμούς και από την αυτοθυσία και την τιτάνια προσπάθεια που δείχνουν όλο το υγειονομικό προσωπικό, θα είναι δώρον άδωρον αν μείνετε στα μπαλώματα των τετράμινων συμβάσεων των επικουρικών γιατρών και τις προσλήψεις με το σταγονόμετρο. Ούτε βέβαια με ρυθμίσεις όπως αυτές που μας φέρατε για τη δυνατότητα μετατροπής διάφορων νοσοκομιακών κλινών σε ΜΕΘ για όσο διάστημα διαρκεί η πανδημία και εφόσον χρειαστεί μπορεί να καλυφθούν οι πραγματικές ανάγκες. Οι καθημερινές λίστες αναμονής 30 έως 50 ασθενών για ένα κρεβάτι σε ΜΕΘ πολύ πριν την πανδημία είναι εικόνες της κανονικότητας και όχι εικόνες των έκτακτων συνθήκων. Αυτές είναι που επιβάλλουν τη γενναία ενίσχυση του δημόσιου συστήματος υγείας, αυτού που όλοι σας με τη σειρά βάλατε σε καραντίνα τα προηγούμενα χρόνια. Την ενίσχυση που με αγωνία ζητούν όλοι οι υγειονομικοί που δίνουν άοπλη τη μάχη στην πρώτη γραμμή, για να μπορούν να καλύπτουν όλες τις ανάγκες περίθαλψης των ασθενών και όχι μόνο όσοι σηκώνουν το σύστημα υγείας. Θα ήθελα τέλος να πω μια κουβέντα για την τροπολογία του Υπουργείου Αθλητισμού. Δεν διαφωνούμε ειδικά με το πρώτο άρθρο, όμως σε σχέση με το δεύτερο άρθρο, το ζήτημα της ολοκλήρωσης του πρωταθλήματος, επειδή αφορά κυρίως το θέμα συνωστισμού και τα μέτρα πρόληψης της δημόσιας υγείας, θεωρούμε ότι δεν μπορεί η ευθύνη της επιλογής να ανατίθεται στη ΣΕΠΟ, που δέχονται και διάφορες πιέσεις για την ολοκλήρωση του πρωταθλήματος. Είναι ένα ζήτημα που πρέπει να αποφασιστεί από το Υπουργείο, με βάση και τις υποδείξεις βέβαια των επιστημόνων, για να εξασφαλιστεί ότι δεν θα υπάρξουν προβλήματα στη δημόσια υγεία. Ευχαριστώ.